να κάνουμε μια παρένθεση πολιτιστική που μας καίει όλους. Που έχει και πολιτική χρειά μέσα, γιατί παίρνει κάποιες αποφάσεις. Να φιλοξενήσουμε τον αγαπημένο μας και κορυφαίο ηθοποιό, τον κύριο Γρηγόρη Βαλτινό. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Βαλτινός. Είναι και σας περιμένει και σας ακούει. Γεια σας κύριε Βαλτινέ, πώς είστε? Καλό μεσημέρι. Εμείς έχουμε μεν καυτή επικαιρότητα, αλλά σήμερα, Γρηγόρη, νομίζω είσαι και εσύ μέσα σε ένα κομματάκι αυτής της επικαιρότητας. Το κατέχεις, έτσι δεν είναι? Καλός ή κακός. Κακός ή καλός. Λοιπόν, να αναλύσουμε, να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα και να πάμε μετά στη θεατρική παράσταση που, στην οποία είναι ο πρωταγωνιστής. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Βαλτινέ. Η Λίτσα Θεοφάνου, με τι κάνετε? Ωραία. Είστε καλά? Λοιπόν, είχατε μία συνάντηση με τον Δήμαρχο της Αθήνας. Ναι. Και συζητήσατε για μια τροπολογία που θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή για τη λειτουργικότητα των θεάτρων που σας βασανίζουν. Ακριβώς. Όλους τους ηθοποιούς, τους θειασάρχες, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Ο πολιτισμός όσον αφορά το θέατρο το έχουν όχι μόνο παραμελημένο, το αγνοούν εντελώς. Πιστεύετε, ακριβώς, τι έχει βγει από αυτή τη συνάντηση και αν πιστεύετε ότι όντως τα πράγματα σοβαρεύουν και αρχίζουν λίγο και στρώνουν όσον αφορά τον πολιτισμό και το θέατρο που εσείς υπηρετείτε? Ακριβώς. Λοιπόν. Εγώ είμαι πάντα αντικειμενικός γύρω από αυτά τα θέματα. Ναι. Και θέλω να σας πω ότι είναι από τις λίγες φορές που μια συνάντηση με την εξουσία με αφήνει ενθουσιασμένο. Α, πολύ καλό. Το κρατάμε και αυτό. Και το λέω αυτό γιατί είδα μια πολύ καλή θέληση από τη μεριά του Δημάρχου να βοηθήσει όσο μπορεί την κατάσταση, γιατί όλοι σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα υπουργεία ξέρετε καλύτερα από μένα ότι ζούμε μια μεταβατική κατάσταση. Ναι. Πρέπει να διορθωθούν νόμοι, να κατέβουν προς ψήφιση, πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή, όλοι να βοηθήσουμε και εμείς την πολιτεία και η πολιτεία εμάς όμως. Δηλαδή αυτή η τροπολογία λοιπόν, σας ικανοποιεί? Το έχετε δει? Ακούστε, ναι, δεν είναι ακριβώς τροπολογία. Ναι. Τα θέατρα λειτουργούν με ένα νόμο του Μεταξά. Τα κτίρια έχουν αλλάξει. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Ο τρόπος των παραστάσεων και οι χώροι των παραστάσεων έχουν αλλάξει. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένας καινούριος νόμος που να καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες. Τώρα λοιπόν παίρνει μια εντολή η αστυνομία, ας πούμε, όπως έγινε τις τελευταίες ημέρες, να κάνει έλεγχο στα θέατρα. Mm-hmm. Η αστυνομία κάνει έναν έλεγχο με βάση τον παλιό νόμο. Δηλαδή, με βάση τον παλιό νόμο. Τι είδους έλεγχο με βάση τον παλιό νόμο? Ορίστε. Τι είδους έλεγχο με βάση τον παλιό νόμο, να γίνουμε έτσι λίγο πιο σαφείς? Ας πούμε για τις εξόδους κινδύνου, για την πυρασφάλεια, πολλές φορές η αστυνομία έρχεται και βρίσκει πράγματα στα θέατρα που είναι πιο προχωρημένα από ό,τι λέει ο νόμος. Έχουν άλλη πυρασφάλεια, πιο εξελιγμένη. Έχουν, αλλά βεβαίως και οι συνθήκες των θεάτρων και ο τρόπος λειτουργίας τους έχει αλλάξει. Π.χ. στο παρελθόν ο θειασάρχης ήταν και παραγωγός. Τώρα μπορεί να έχει ο θειασάρχης το θέατρο ή να είναι σε ένα θέατρο που δεν είναι δικό του και να μην είναι παραγωγός. Ή μπορεί να είναι δικό του και να έχει αναθέσει την παραγωγή κάπου αλλού και να έχει αναθέσει και τον μπαρ κάπου αλλού. Εάν έρθει η αστυνομία και δει ότι η παραγωγή είναι του κυρίου Τάδε και το θέατρο ανήκει στον κύριο Τάδε και θειασάρχης είναι ο κύριος Τάδε, μπορεί να σου κάνει μήνυση, ας πούμε. Δηλαδή πράγματα λίγο παροχημένα, αναχρονιστικά κτλ. Ο νέος νόμος τα καλύπτει όλα αυτά. Πήγαμε λοιπόν στον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι μας υποδέχτηκε με έναν πολιτισμό που είναι υποδειγματικός. Προς τιμή και πολύ ευχάριστο που το ακούμε αυτό. Έκανε και άκουσε τους ανθρώπους του πολιτισμού, των θεάτρων συγκεκριμένα, πιο εξειδικευμένα. Του είπαμε τα προβλήματά μας, είπε ότι θα είναι στο πλευρό μας, θα βοηθήσει. Το μόνο που ζητήσαμε και το ζητάμε δημόσια και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή μιλάω στο ραδιόφωνο, είναι τα αρμόδια υπουργεία, τα οποία είναι το εσωτερικό, το εργασίας, δεν ξέρω ποιο είναι, να ψηφίσουν γρήγορα τον συγκεκριμένο νόμο, ώστε όλα τα θέατρα, μικρά και μεγάλα, μεγάλες και μικρές σκηνές, on και off Broadway που λέμε, κατά τη διεθνή ορολογία, κεντρικά δηλαδή και περιφερειακά θέατρα, να εναρμονιστούμε με το καινούριο νόμο, να δούμε τι ζητάει, τι πυρασφάλι ζητάει, τι εξόδου ζητάει, τι συμβαίνει με τα συμβόλαια,
τι συμβαίνει με τα εισιτήρια, τι συμβαίνει με το... Τι ζητάει, να εναρμονιστούμε όλοι, και όποιος δεν είναι εναρμονισμένος, το ζητάμε και εμείς σαν εθουσάρχες και σαν θειασάρχες και σαν δήμος και σαν παραγωγή και σαν οτιδήποτε, όποιος δεν εναρμονιστεί με τον καινούριο νόμο, να κλείσει. Εσείς κάποιες προτάσεις έχετε για να τις δώσετε, η ζήμωση για τον νόμο έχει γίνει, είναι έτοιμο το νομοσχέδιο. Εσείς το ξέρετε το νομοσχέδιο αυτό, το καινούριο? Βεβαίως. Α, και βεβαίως. Συμφωνείτε απόλυτα. Mm-hmm. Απόλυτα. Α, πολύ ωραία. Γιατί ιστορία... το έχουμε ζυμώσει και εμείς. Είπαμε τις απόψεις μας, είπαμε ποιες είναι οι νέες συνθήκες της αγοράς mm-hmm. και των κτηρίων που δουλεύουν, είπαμε ποιες είναι οι νέες συνθήκες των ενοικιαστασίων, πώς τα λένε. Ναι, ναι, το ενοικιοστάσιο που ήταν παλιά. Το ενοικιοστάσιο και την εκμετάλλευση των χώρων, τις άδειες, πώς το λένε, λειτουργίες των χώρων κτλ. Υπάρχουν θέατρα που είναι 50 θέσεων, 100 θέσεων, 500 θέσεων, 3.000 θέσεων. Όλα αυτά έχουν διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. Mm-hmm. Δεν είναι ότι υπάρχει ένας νόμος του μεταξά και μπαίνουμε σε ένα θέατρο 50 θέσεων και του κάνουμε μήνυση γιατί δεν λειτουργεί με τους νόμους του θεάτρου των 3.000 θέσεων. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν πράγματα που έπρεπε να διορθωθούν. Πήγαμε λοιπόν ακριβώς για να ζητήσουμε, συναντηθήκαμε με τον κύριο Δήμαρχο και με τους συνεργάτες του, που είναι άψογοι όλοι, πρέπει να το πω γιατί είμαι ενθουσιασμένος, και συναντηθήκαμε για να ζητήσουμε να εφαρμοστεί ο νόμος, τίποτα άλλο. Άρα η πρωτοβουλία ξεκίνησε από εσάς. Εσείς ζητήσατε να πάτε να δείτε τον Δήμαρχο, τον κύριο Καμίνη. Έτσι ξεκίνησε. Εμείς ζητήσαμε να δούμε τον κύριο Δήμαρχο, ο κύριος Δήμαρχος ζήτησε να δει εμάς. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Είναι αμοιβαία. Mm. Και χαίρομαι, κρατάμε αυτό, το ότι είστε πρώτη φορά ενθουσιασμένος από μια τέτοια συνάντηση. Λύνεται μια δύσκολη κατάσταση. Βεβαίως. Να πάμε τώρα στην... Είναι καλό να το λέμε αυτό για τους πολιτικούς και για τους δημόσιους άντρες, γιατί μονίμως τους βρίζουμε και τους αποκαρδιώνουμε. Όχι, τους απαξιούμε και μπαίνουν και τα μαύρα πρόβατα και τα άσπρα πρόβατα μαζί, και αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι όλοι έτσι. Ναι, δεν είναι σαφώς. Όχι, αλλά επειδή τον πολιτισμό και εσάς τους καλλιτέχνες και κυρίως και το θέατρο και τους μουσικούς, λίγο τους έχουν στο περιθώριο. Τους έχουν στο περιθώριο γιατί κάνουν περικοπές. Και το πρώτο πράγμα που κόβουν είναι αυτό που νομίζουν, αυτό που νομίζουν ότι δεν αποδίδει άμεσα. Ναι. Ποιοι άλλοι ήταν στην Επιτροπή, Γρηγόρη Βαλτινέ, ποιοι άλλοι πήγατε? Πάρα πολύ κόσμο. Α, μιλάμε πολύ. Για καμιά 20 άτομα, μικρά θέατρα, μεγάλα θέατρα. Mm-hmm. Η Εμιλία Υψηλάντη, η Άννα Οικοκίνου, η Ρινέτα Ηλεμπέση. Ο Δημήτρης Μαρουσούλης από την πλευρά των παραγωγών. Ναι. Έχετε μεγάλη εκπροσώπηση και αυτό είναι καλό, αφού τόσοι πολλοί συμφωνείτε. Αυτό γίνεται πρώτη φορά πραγματικά. Και εμείς τόσοι πολλοί να συμφωνήσετε σε ένα νομοσχέδιο, μπράβο σας. Ακριβώς. Αυτό είναι αξέπαινο. Είναι μια καλή αρχή. Το μόνο που ζητήσαμε από τον κύριο Δήμαρχο είναι να και το μόνο που ζητάμε δημόσια στον αέρα της πόλης, της χώρας, είναι να ψηφίσουν οι αρμόδιοι υπουργοί με τη μορφή του κατεπήγοντος το νομοσχέδιο για τα θέατρα. Για να αρχίσει να εφαρμόζεται κιόλας. Όλοι νομότυποι. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, ξεκάθαρο, και έτσι ακριβώς θα το βάλουμε και εμείς στη δική μας τη σελίδα εδώ στη Ζούγκλα. Ότι ζητάτε κατεπηγόντως να ψηφιστεί από όλους το νομοσχέδιο για να αρχίσει η Λουκίνα μου να εφαρμόζεται κιόλας. Για να το εφαρμόσουμε. Ακριβώς. Είστε σαφείς, έχουμε... Γρηγόρη Βαλτινέ. Τώρα, να πάμε στο δείπνο με φίλους. Στην παράσταση που δυστυχώς δεν μπόρεσα να δω τότε 8 Νοεμβρίου, που ήμουν στο εξωτερικό. Όταν τη δεις λοιπόν την παράσταση αυτή, θα έρθεις κλαίγοντας στο καμαρίνι και θα μου πεις γιατί έχασα τόσο χρόνο. Λοιπόν, θα έρθω κλαίγοντας, αν και εγώ είχα διαβάσει, και εδώ θα σου κάνω ζήλιες, ότι είπες θα ήθελα να μου χτυπήσει την πόρτα του καμαρινιού η Μόνικα Μπελούτσι κάποια στιγμή, γιατί είναι από τις πρώτες επιθυμίες. Το διάβασα. Βλέπω, κύριε το διάβασα. Τη Μόνικα τη χρησιμοποιώ πάντα, γιατί είχαμε μία θεολογική σχέση στο παρελθόν. Και μου έχει ζητήσει να την αναφέρω όποτε δίνω συνέντευξη, τουλάχιστον να παρηγοριέται με αυτό. Α, εντάξει. Οπότε με παρηγορείς τώρα με αυτό που είπες. Όπως επίσης κρατώ τη φράση την εκπληκτική που είχες πει, την ατάκα τη φοβερή, και πέρσι που είχαμε μιλήσει εδώ στον αέρα, που είχες πει ότι απέχω από την τηλεόραση γιατί δεν ξέρω να μαγειρεύω. Ναι. Ήταν η ατάκα η φοβερή, Γρηγόρη μου, αυτή. Νομίζω ότι τα λέει όλα για τη σημερινή τηλεόραση. Να μας πείτε και για το έργο σας. Που εγώ δεν το ξέρω και εγώ δεν το ξέρω καθόλου. Είστε καλεσμένοι μου λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλεσμένοι σε ένα δείπνο με φίλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια ανατομία των σχέσεων του ανθρώπου
και της κόπωσης που μπορεί να προέλθει από τις σχέσεις οποιασδήποτε μορφής. Είτε αυτές είναι σχέσεις απλώς ερωτικές, σχέσεις συμβίωσης, σχέσεις γάμου, οικογένειας, παιδιών και οτιδήποτε. Είναι 4 φίλοι, οι 2 αποφασίζουν να χωρίσουν μετά από θυελώδεις καυγάδες και ανατροπές και οι άλλοι 2 τρομοκρατούνται γιατί φοβούνται μήπως οι συνθήκες έχουν οριμάσει ώστε να χωρίσουν και αυτοί. Και μιλάμε ότι μαζί με τον Γρηγόρη τον Βαλτινό βλέπουμε Παύλο Χαϊκάλη, Ρένα Λουιζίδου και Μπέση Μάλφα, έτσι. Ακριβώς. Ο κ. Χαϊκάλης προλαβαίνει να έρχεται στις πρόβες που είναι στη Βουλή κάθε 3 και λίγο και αγορεύει και στα παράθυρα κλπ. Είναι συνεπής στο θέατρο, ο Παύλος. Τον Παύλο τον θαυμάζω γιατί κάνει πράγματα που δεν θα μπορούσα να κάνω με τίποτα. Τα καταφέρνει δηλαδή σε όλα. Είναι μέσα. Πανταχού παρόν, τα καταφέρνει σε όλα. Είναι στρατιώτης στην πρόβα και στην παράσταση. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι σκίζει στο έργο. Ναι, μας έχει κλέψει καλά, την παράσταση. Ταλεντάρα είναι άνθρωπος. Συζητάμε είναι για μεγάλο ταλέντο. Ναι. Το μόνο του κουσούρι είναι ότι έμπλεξε με την πολιτική. Το σοβαρότερο. Γι' αυτό σας ρώτησα αν είναι συνεπής, γιατί με την πολιτική ξεχνάνε τα σπίτια τους, τα παιδιά τους να φάνε. Κάποια άλλα δεν τα ξεχνάνε. Αποκτούν και κακές συνήθειες. Μπορεί να τον κλειδώσω στο καμαρίνι και να μην ξαναβγεί, να μην μπορέσει να πάει στη Βουλή να ψηφίσει. Λοιπόν, δείπνω με φίλους στο θέατρο Ηλίση. Εγώ θα έρθω το ταχύτερο, Γρηγόρη Βαλτινέ. Το έχω υποσχεθεί από τις αρχές του Νοεμβρίου. Θα έρθω. Και ελπίζω κάποια στιγμή. Όποιος έρχεται καθυστερημένα το μετανιώνει. Θα έρθω κι εγώ καλέ, άμα είναι μαζί να πάμε. Άργησα πολύ, εντάξει. Είναι η πρώτη φορά όμως που έλειπα από περιμένα. Πρώτη φορά, γιατί πάντα είσαι παρούσα μαζί με το Μίμη. Ναι. Και αυτό είναι προς τιμή μου και με μεγάλη μου χαρά το λέω. Και πρόσεξε, ήμουνα στη Σόφια, στα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου, έτσι. Γι' αυτό δεν ήρθα. Ήταν πολύ σοβαρό ο λόγος. Θα ανοίξει και ένα μουσείο στη Σόφια. Έτσι. Ήταν πολύ σοβαρός ο λόγος. Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε για τις ειδήσεις. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και θα τα πούμε ξανά μέσα στην σεζόν. Ευχαριστώ, ελπίζω. Περιμένω με αγωνία. Φιλιά. Και καλά που είσαστε για πρώτη φορά, ακούω καλλιτέχνη να είναι τόσο ευχαριστημένος με μια. Έτσι, με ένα ραντεβού με την εξουσία που λένε. Το ραντεβού στην εξουσία ήταν θετικό και δεν ήταν αρνητικό. Υπάρχει ένας άνθρωπος που μιλάει, είναι γεωμένος, μιλάει ανθρώπινα, λέει ότι θα είναι στο πλευρό μας, θα μας βοηθήσει όσο μπορεί μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος. Ναι. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς από έναν πολιτικό από το να του σταθεί στον καημό του και στο μεράκι του και στον πόνο του. Σωστά. Έρχεται η αστυνομία και μας κάνει μηνύσεις για γελιότητες, ας πούμε. Ναι. Γιατί ναι. έχουν τον παλιό νόμο. Ναι, και ναι. μας κάνει μηνύσεις μια εβδομάδα πριν ψηφιστεί ο καινούριος. Κατάλαβα. Και βάζεις λουκέτο και οδηγείς στο αυτόφορο ανθρώπους που τις τέχνεις και του πολιτισμού. Αυτό. Ο κόσμος δεν έχει. Και το μόνο που θέλουμε εμείς είναι να κάνουμε παραστάσεις σημαντικές, ουσιαστικές, που να τις βλέπει ο κόσμος. Ακριβώς. Ας μας δώσουν τον νόμο να μας πούνε σε τι χώρους θέλουν να τις κάνουμε αυτές τις παραστάσεις. Ακριβώς. Αλλά να μας τον δώσουν, μην τον ψηφίσουν Ακριβώς. χρόνο. Και μέχρι τότε να μας κάνουν μηνύσεις. Σωστά. Ακριβώς. Ίσως ψάχνουν, σας βάζουν και ποινική ρήτρα και πληρώνετε. Δηλαδή σας χρεώνουν κάποιες μεταλλικές που λέγανε παλιά. Μήπως για είναι κοιτάξτε, και αυτός ένας καλός τρόπος για να εισπράξουν κάποια χρήματα. Επειδή ακούστε, έχουμε πρόβλημα οικονομικό. Εάν σου κάνουν μία, μπορεί να είναι και αυτό. Ε? Αλλά τι να μαζέψουν τώρα από το θέατρο. Ξέρω κι εγώ, τι να πω. Από παντού μαζεύουν. Από τον παππού και από τη γιαγιά, γιατί μαζεύουν. Ξέρω τι να πω. Ας έρθουν να πάρουν τις εισπράξεις. Εσείς υποτίθεται ότι είσαστε η ελίτ και είσαστε πλούσιο. Όχι εσείς, ο ναι, κλάδος σας. Ναι. Αυτό εννοώ. Η πιο φτωχιά τέχνη από όλες, πρέπει να σας πω. Το ξέρουμε, μην στεναχωριέστε. Το ξέρουμε καλά. Η πιο φτωχιά από όλες. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Γρηγόρη Βαλτινό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Yes. Ήταν ο Γρηγόρης Βαλτινός, αγαπημένος ηθοποιός, ευχαριστημένος όπως ακούσατε από την συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο τον κύριο Καμίνη. Ζητούν οι ηθοποιοί μας τι άλλο, να ψηφιστεί η τροπολογία από όλους τους υπευθύνους. Να μην μηνύονται οι άνθρωποι και πληρώνουν τσάμπα και βέρεσαι. Ακριβώς πώς πρέπει να είναι τα θέατρα. Έτσι.